Πάμε στον πρόεδρο του Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, που είναι κοντά μας, για να δούμε τα νεότερα για το θρίλερ αυτό στην Αίγινα, την υπόθεση του Αλβανού, ο οποίος συνελήφθη στη Μάλτα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για τη θρωπτή δολοφονία στην Αίγινα του 2015, της θείας και του ανιψιού. Υπάρχει ένα θέμα τώρα με το DNA, το οποίο βρέθηκε σε ένα σκούφο που είχε βρεθεί στο σημείο της δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Ζαρακέλη. Ξέρετε πολύ καλά ότι αφορά μια υπόθεση από το 2015. Από το 2015, σωστά. Ναι, εκεί τι είχε γίνει λοιπόν. Έγινε μια ληστεία μεταφώνου. Μπήκαν κάποιοι. Μπήκαν σε ένα σπίτι που διέμεναν η θεία με τον ανιψιό, γιατί είχαν πληροφορίες. Αυτοί που μπήκαν ότι... Έκρυβε λεφτά, λέει, και γύρες, στο λοιπόν, σπίτι. Ναι. Τους ξυλοκόπησαν και αφού τους σκέπασαν με κουβέρτες, τους έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν. Τότε λοιπόν υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που οδηγούσαν σε κάποια συγκεκριμένα άτομα, σε κάποιους αλλοδαπούς, τρεις συγκεκριμένους αλλοδαπούς, οι οποίοι αυτοί ήταν στην Αίγινα, γιατί κάναν κάποιες εργασίες, τέλος πάντων, δουλεύαν με ροκάματο. Ναι. Επιπρόσθετα βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος ένα σκούφος που εσωτερικά του βρέθηκε DNA, συγκεκριμένο DNA. Εντοπίστηκαν οι δύο από τους τρεις. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το DNA δεν ανήκει σε αυτούς, όμως ο τρίτος, και πρόκειται για αυτόν που εντοπίστηκε πλέον στη Μάλτα τώρα, ναι, και κρατείται από τις αρχές της Μάλτας, περιμένει η ελληνική αστυνομία να γίνει η έκδοσή του, αυτός τότε λοιπόν διέφυγε και δεν έγινε ποτέ η σύλληψη. Δεν, ναι, δεν του πήραν ποτέ DNA προκειμένου να ταυτοποιηθεί ή όχι. Να δουν αν πρόκειται, αν εμπλέκεται στο συγκεκριμένο συμβάν. Ο ανακριτής λοιπόν τότε έκδωσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Εντοπίστηκε τώρα στη Μάλτα. Θα πρέπει να δούμε αν το DNA του ταυτίζεται με αυτό που βρέθηκε στο σκούφο στον τόπο του εγκλήματος, καθώς και με την ανάκριση αν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή, αν τέλεσε αυτό το έγκλημα ή αν υπάρχει εμπλοκή του με οποιοδήποτε τρόπο, ως συναυτουργός, ναι, ως αυτουργός ή ως συνεργός ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό να... Έχει ενδιαφέρον, είναι το κομμάτι της ταυτοποίησης, πραγματικά είναι υπόθεση. Δεν είναι απλό, γιατί άκουσα παντού ότι αυτός που δολοφόνησε, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι αυτός που δολοφόνησε. Αν ταιριάζει στο DNA, αν είναι το ίδιο. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να μην ταυτοποιηθεί το DNA, ναι, του με αυτό που βρέθηκε στο σκούφο. Ναι. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε και διέφυγε από τη χώρα μας? Ναι. Για ποιο λόγο? Ενώ ήξερε τότε ότι τον ψάχνανε, γιατί είχαν συγγενική σχέση και οι τρεις. Και οι τρεις. Οι άλλοι δύο πλέον είναι ελεύθεροι, έτσι, γιατί δεν αποδείχθηκε κάτι. Και είναι μια υπόθεση που θέλει περαιτέρω έρευνα. Πόσο χρόνο θέλουμε για τα αποτελέσματα, κύριε Καλιακμάνη? Για το DNA, λέτε? Ναι. Πόσο χρόνο? Σε περίπτωση που έρθει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει το DNA ήδη, ναι, από τις αρχές της Μάλτας. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν το έχουν πάρει, θα το πάρουν εδώ. Γρήγορα θα βγουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Όμως να κρατάμε μικρό καλάθι αν το DNA του ταιριάξει, θα ταυτοποιηθεί με αυτό. Περιμένουμε. Γιατί έχω ακούσει πολλά. Βλέπω τις τελευταία πολλές ειδήσεις που δεν είναι αληθείς. Περιμένουμε. Είναι ακριβώς, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θρίλερ πραγματικά στην Αίγινα.